Ήταν αρακά λίγο παράξενο. Ένα θα σας πω. Ο αρακά σήμερα είναι καταπράσινος. Θα έχει ένα φωσφορούχο χρώμα. Θα πάει ένα ανοιξιάτικο λαχανικό. Εγώ κόβω τα μανιτάρια, έχω ξεκινήσει προετοιμασία. Τα παιδιά με κοιτάνε, είναι όλοι έτοιμοι. Θα χρειαστείτε. Λοιπόν, για τη σημερινή συνταγή, 3 θεμάχια ψαρονέφρυ, μπόλικο αρακάς, αποκάλυψα το υλικό της ημέρας. Θα χρειαστείτε φλόρα με 25% βούτυρο και αν θέλετε να κερδίσετε 2 καλάθια του Unilever που έχουν μέσα ό,τι έχετε στο ψυγείο και στα ντουλάπια σας και ό,τι χρειάζεστε και ό,τι έχουμε όλοι συνήθως στα ντουλάπια μας. Μουστάρδα μάγι με μέλι, το γνωστό πουμαρό, σπιτική ζωμή Knorr, το γνωστό φλόρα, η νέα φυτίνη, η μουστάρδα Hellmann's, η μαγιονέζα Hellmann's, το κέτσαπ, η ελιέση Άλτης, ο πολυαγαπημένος μου ζωμός με μυρωδικά, μέχρι και το τσάι Lipton και ο πουρές Knorr. Πες δύο λόγια ότι θα φτιάξεις και έχεις πει όλο το καλάθι της Unilever. Βεβαίως. Ναι, είναι το μεγάλο δώρο, έτσι. Για εσάς. Είναι το μεγάλο δώρο. Να το διαφημίσουμε. Είναι κουμποτή. Όχι, είναι έτσι αυτό. Είναι εξω... Γιατί το βάλα στον αέρα και δεν το έλαβα. Όχι, είναι εξώπλατο. Νόμιζα ότι είναι... Ωραίο, μια χαρά. Σου πάει το άσπρο. Το άσπρο είναι αγαπημένο μου θερούχα. Μετά από τα μπάνια σύντομα θα μαυρίσουμε κιόλας λίγο. Και εγώ σήμερα με αυτό νιώθω λίγο χλωμός, αλλά μόλις μαυρίσουμε... Εσύ έχεις και χρόνο, είμαστε... Τώρα θα πάω να τρέχω στα βουνά, τρέχω, μαζεύω χόρτα, πάω... Τι θα κάνεις σήμερα, γιατί δεν άκουσα, δεν πρόλαβα. Φτιάχνω ψαρονέφρυ, ένα υπέροχο ψαρονέφρυ. Με φλόρα μέσα στο τηγάνι θα το σοτάρω, που θα πάρει ωραίο άρωμα, βουτύρου, και... μανιτάρι, μουστάρδα, λεμόνι, ρίγανη και έναν πουρέ από... Άνοιξε την κατσαρόλα, αν δεις τι έχει μέσα. Πουρέ από...